Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά εκλέγεται η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στην Ήπειρο. Πρόκειται για την κυρία Ροζίνα Βαβέτσι, που επικράτησε με ποσοστό 52,78% έναντι του κυρίου Κώστα Παπασιώζου, ο οποίος έλαβε 47,22% των ψήφων. Κυρία Βαβέτσι, μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Σας ακούω όχι πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Το περιμένατε βέβαια, λόγω της πολύ. Διαφοράς την οποία είχατε. Θα τα είπατε απευθείας εκεί στον κόσμο. Θα θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα και τώρα μέσω τηλεόρασης σε όσους δεν είναι εκεί, γιατί δεν ήρθανε όλοι από όλες τις περιοχές του Δήμου Σκουφά εκεί στο ΠΕΤΑ, έτσι? Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμη, θα καταφθάσουν σε λίγο, καταφθάνουν γενικώς. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν ήταν ένας ο αντίπαλος, ήταν πάρα πολλοί. Δεν είναι βέβαια επί του παρόντος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που εγώ και η ομάδα μου καταφέραμε να κερδίσουμε τις εκλογές αυτές. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από αύριο κιόλας να δουλεύουμε για το Δήμο. Να δουλεύουμε για το Δήμο. Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι και πολύ συγκινημένη και είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω. Κύριε Βαβέτσι, είστε η πρώτη γυναίκα στο νομό μας που εκλέγεται. Γιατί που εκλέγεται ακόμα καλύτερα. Εκλέγεται δήμαρχος. Και δίνετε ένα μήνυμα στο νομό. Ανοίγει ο δρόμος και για τις επόμενες γυναίκες. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανές κι εμείς και ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε κι εμείς πράγματα. Θα είσαστε το παράδειγμα προς μίμηση, γι' αυτό προσέξτε το γυναικείο οφείλω να το υπερασπιστείτε με σθένος, κυρία Βαβέτσι. Μ' αγαπάν πολύ και εγώ επίσης. Να σας ρωτήσω λίγο... Δεν σας ακούω καθόλου. Ναι, ναι. Σας συνεχάρισαν ήδη ή ενδεχομένως να το κάνουν αργότερα οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων ή ο μονομάχος, ο κύριος Παπασιώζος, από την άλλη πλευρά που μονομαχήσατε τώρα στο δεύτερο γύρο? Μέχρι πριν από λίγο που μπορούσα και παρακολουθούσα τα τηλέφωνα, όχι, δεν ξέρω τι έχει γίνει τα τελευταία 5 λεπτά. Βέβαια, σωστά. Γιατί και τα τηλέφωνα τώρα είναι δύσκολο να τα παρακολουθείτε. Δίνετε σημασία στην απευθείας επικοινωνία με τους δημότες. Είναι οι πιο καλές στιγμές αυτές. Θα στηθεί πανηγύρια και κυρία Βαβέτσι ή όχι, ήπια πράγματα? Εντάξει, ήπια πράγματα. Ήπια πράγματα. Θα γυρίσουμε μία βόλτα το Δήμο μας, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Τα μεγάλα χωριά της ενότητας. Μάλιστα. Και θα πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, γιατί ήταν πάρα πολύ μακρά αυτή η περίοδος η εκλογική. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαβέτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. 63% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απήχαν της εκλογικής διαδικασίας της δεύτερης Κυριακής στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Χρήστος Χασιάκος με ποσοστό 52,95% έναντι του κυρίου Μαρίνου Γαρνέλη, ο οποίος συγκέντρωσε το ποσοστό 47,05%. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, με ενημερώνει τον κύριο Χασιάκο. Κύριε Χασιάκο, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, την επαναφορά σας καλύτερα στο Δήμο. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να απευθύνετε ένα μήνυμα πριν σας ρωτήσω εγώ οτιδήποτε προς τους δημότες οι οποίοι σας εξέλεξαν δήμαρχο και αυτή τη φορά είσαστε για πέμπτη θητεία δήμαρχος, έτσι? Ναι, πέμπτη θητεία. Ευχαριστώ πολύ όσους μας ψήφισαν, όσους μας εμπιστεύτηκαν και με την ψήφο τους μας βοήθησαν να είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ επίσης και όσους δεν μας ψήφισαν και σε όσους μας ψήφισαν υποσχόμαστε ότι θα είμαστε κοντά τους στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα τους υποσχόμαστε σε όλους ότι θα βάλουμε τις βάσεις για να πάει ο Δήμος μπροστά και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Χασιάκο, συζητούσαμε τώρα λίγο πριν εν αναμονή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Δημήτρη Μπανιά και λέγαμε για τις δυσκολίες που έχει η ενασχόληση ενός δημάρχου με το Δήμο. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και είναι και πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Πώς αντέχετε αλήθεια να μπαίνετε κάθε φορά σε αυτή τη δοκιμασία? Δεν το βλέπετε ως δοκιμασία αλήθεια?
Αν αγαπάει κανείς αυτό που κάνει, νομίζω ότι δεν είναι δοκιμασία. Πρέπει να τα αρέσει. Άμα δεν τα αρέσει, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά πρέπει να είναι και ο χαρακτήρας ο τέτοιος που να τα αντέχεις όλα αυτά. Και αν βλέπεις ότι πετυχαίνεις αποτελέσματα, αυτό σε ικανοποιεί και σου δίνει δύναμη για να προχωράσεις πιο πέρα. Μάλιστα. Και εγώ έχω την εμπειρία από αυτά τα χρόνια. Μου άρεσε αυτό που ενασχόλησε με τη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό το λόγο ξανασχολήθηκα πάλι, γιατί πίστευα και πιστεύω και τώρα ότι θα τα καταφέρω καλύτερα χάρη των Δημοτών και του Δήμου μας. Τώρα βέβαια είσαστε μπροστά και στο νέο φαινόμενο των συνεργασιών που απαιτεί ο Κλισθένης και οι έδρες οι δικές σας μόνο δεν φτάνουν, έτσι. Αυτό θα είναι εύκολο? Από τη μεριά μας θα κάνουμε όσες προσπάθειες απαιτούνται για να γίνει αυτή η συνεργασία. Πιστεύω ότι θα βρούμε ανταπόκριση. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να του βάλουμε σόνι και καλά την άποψή μας. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις και πιστεύω ότι θα βρούμε ανταπόκριση και θα πετύχουμε αυτό το σκοπό τον οποίο επιδιώκηκε ο Κλισθένης. Μάλιστα. Δημήτρη, θέλεις να ρωτήσεις και εσύ κάτι? Τίποτα, να του ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί είπα, όπως είπαμε, τέταρτη-πέμπτη φορά. Θέλει δύναμη αυτός ο Δήμος, διότι είναι και μακρύς και με χίλια προβλήματα, ιδιαίτερα από τους δύσκολους μήνες, αλλά ακόμα και ως καλοκαιρινούς, που για δύο μήνες πρέπει να λύνονται όλα τα προβλήματα των κατοίκων. Καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Τα προβλήματα είναι πολλά, ο Δήμος είναι δύσκολος. Εμείς θα τρέξουμε, έχουμε βγάλει συμβούλους που έχουν όρεξη να δουλέψουν. Πιστεύω και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων που θα βοηθήσουν και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Χασιάκο. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.